Εντός του φθινοπόρου εκτιμά η ασφαλιστική αγορά ότι η κυβέρνηση θα στριμώξει τους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων για να πληρώσουν πρόστιμο και να ασφαλίσουν τα οχήματά τους. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Δηλαδή, θα γίνει ηλεκτρονική ζεύξη των αρχείων των κυκλοφορούν των οχημάτων και ασφαλισμένων οχημάτων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, και μετά τη ζεύξη των αρχείων και τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα απευθύνεται γραπτά στον παρανομούντα ιδιοκτήτη, καλώντας τον να προβεί στην ασφάλιση του αυτοκινήτου εντός συγκεκριμένου και σύντομου χρονικού διαστήματος και καταβάλλοντας επιπλέον ποσό ύψους 250 ευρώ υπέρ του δημοσίου. Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί έργο ομάδας εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών που είχε συσταθεί τον Φεβρουάριο του 2011 μετά από παροτρύνσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας.